πραγματοποίησαμε επίσκεψη στα Δερβενάκια, στο νέο έργο, στο μεγάλο έργο, αξίας 48 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα συνδέσει τον αυτοκινητόδρομο στην Α7 με τον νομό Αργολίδας. Για το μεγάλο έργο της σύνδεσης της Αργολίδας με τον αυτοκινητόδρομο Α7 προϋπολογισμού 48 εκατομμυρίων ευρώ από την περιφέρεια Πελοποννήσου που ξεκίνησε, μίλησε ο αντιπεριφερειάρχης Αργολίδας Γιάννης Ματζούνης. Ο κ. Ματζούνης αναφέρθηκε στην τεράστια σημασία του συγκεκριμένου έργου για την Αργολίδα που θα αναβαθμίσει την περιοχή. Το έργο ξεκίνησε. Έχει ξεκινήσει από δύο πλευρές. Στο σημείο της εισόδου προς τις γραμμές, να το πω έτσι απλά, του τρένου. Και από την πλευρά στο σημείο, στο Χάνι, στην δεξιά πλευρά στο βουνό. Έχει ξεκινήσει το έργο. Η διάρκεια του, όπως γνωρίζουμε όλοι, περίπου θα είναι στα 3 χρόνια. Ένα έργο το οποίο θα προσφέρει ποιότητα στην οδοποιία, ασφάλεια και θα έχουμε στο θέμα τουρισμού μια πολύ πιο εύκολη προσβασιμότητα και ασφάλεια για τους οδηγούς. Νομίζω έχει έρθει η ώρα, η Αργολίδα αξίζει πολλά. Είχαμε και τις προηγούμενες μέρες, όπως είδατε, εγκαίνια στην Καστρονησίδα Μπούρτζη, το οποίο είναι ένα μεγάλο έργο του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο θα προσφέρει ποιότητα και στους επισκέπτες. Ταυτόχρονα, όπως γνωρίζουμε όλοι, θα ξεκινήσει και η Μαρίνα. Όλα μαζί αυτά θα φέρουν την ποιότητα στον νομό και θα συνεχίσουμε όπως οφείλουμε για τους Πελοποννήσιους και για τους Αργολιδείς. Και να τονίσω ότι μετά το έργο το οποίο θα καταλήξει στο Ενώδιο, σε λίγες μέρες ξεκινάει και έχει γίνει ήδη χάραξη για το νέο κόβον των Μυκηνών, φιχτίο να το πω έτσι, που η μία πλευρά, όπως γνωρίζουμε, στη δεξιά πλευρά πηγαίνουμε για τα φύθια και υπάρχει προγραμματισμός, όπως έχει αναφέρει και ο Περιφερειάρχης, και είναι στο νέο σχεδιασμό για μία νέα χάραξη για να συνδεθεί ο Δήμος Άργους Μυκηνών. Δυστυχώς έχουμε απώλειες στον κόμβο, σε αυτό το ΤΑΦ που είναι σήμερα, οι 17 ή 18 συμπολίτες μας. Οφείλουμε και ξεκινάει σύντομα. Βρισκόμαστε τώρα στο Περιφερειακό Ταμείο. Πιστεύουμε ότι σε λίγες μέρες, στο τέλος Νοεμβρίου περίπου ή αρχές Δεκέμβρη, θα δούμε και τον εργολάβο μέσα. Το ξεκίνημα του δρόμου των Μυκηνών θα συναντούμε το νέο κόμβο των Φιχτιών. Ο αντιπεριφερειάρχης Αργολίδας δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην αντικατάσταση των φωτιστικών στο οδικό δίκτυο με λαμπτήρες LED που θα παρέχουν εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων. Γίνεται αποκατάσταση στους βραχίωνες με νέα LED τελευταίας γενιάς, εξοικονόμηση του ρεύματος. Αν παρατηρήσουμε στην οδό Άργους, συγκεκριμένα από τις φυλακές του Ναυπλίου μέχρι την είσοδο του Άργους, έχουμε αλλάξει περίπου το 90%. Πραγματικά έχει γίνει μέρα, αν περάσετε βράδυ θα το δείτε, και συνεχίζουμε, τα φωτιστικά είναι αρκετά, περίπου στα 2.000, που θα αποκαταστήσουμε σε όλο τον νομό Αργολίδας. Εκεί το έχουμε ξαναπεί στο δρόμο των Μυκηνών, μετά τον κόβο του Παναρητίου, Αγίας Τριάδας και στην ευθεία δυστυχώς έχουμε απώλειες καλκού. Αύριο υπογράφει ο Περιφερειάρχης μία σύμβαση με εργολάβο, θα αποκαταστήσουμε και εκεί τα καλώδια και τις βλάβες και εκεί θα έχουμε πλέον φωτισμούς και στους κόβους αλλά και στο δρόμο των Μυκηνών. Ειδική αναφορά έγινε και στους εντατικούς καθαρισμούς των ρεμάτων που βρίσκονται σε εξέλιξη από την Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας. Τα ρέματα δεν είναι απλά εκατοντάδες, είναι χιλιάδες όπως ξέρουμε και σήμερα έχουμε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο θέμα με τα αντιπλημμυρικά. Εμείς, σαν Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας, δεν έχουμε σταματήσει καθόλου. Έχουμε τα δύο μεγάλα ρέματα, την Πάνισσα και το Ξεριά, το οποίο όπως βλέπετε τα φροντίζουμε συνεχώς και τώρα έχουμε βάλει πάλι τα μηχανήματα της περιφέρειας επιχειρούν για τον καθαρισμό. Έχουμε μια νέα εργολαβία η οποία θα ξεκινήσει σε 10 μέρες το αργότερο. Θα επιχειρήσουμε και στην Κυρίμη και στα Ήρια, στα δύο μεγάλα και γενικότερα μετά θα προσπαθήσουμε να μπούμε και στα πιο μικρά ρέματα τα οποία είναι εκατοντάδες, να μην πω χιλιάδες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια από την περιφέρεια. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Βέβαια, γνωρίζουμε όλοι ότι όταν τα φαινόμενα ξεπερνούν 400-400 χιλιοστά βροχής, τα οποία είναι πάρα πολλά, εκεί δημιουργείται το πρόβλημα, γιατί στην κυριολεξία, σε όλη τη χώρα και το βλέπουμε, δεν μπορεί να αντέξει τεχνικό έργο, όπως είδαμε και στη Βόρεια Ελλάδα, 800 χιλιοστά, 700, είναι αδύνατον. Όμως εμείς κάνουμε την προσπάθεια που πρέπει.